Όσοι τουλάχιστον είστε εδώ, προκειμένου να γίνει μια ενημέρωση, ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά το μεταδοτικό κομμάτι που έχει σχέση με την κάλυψη των ποινικών αναγκών και ειδικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ουσιαστικά και τους πάντες, ειδικότερα μετά την αύξηση αυτή την αυξηπολόγηση που θα πω, την εξίσθηση της τιμής του πετρέλαιου θέρμανσης, του πετρέλαιου κίνησης, πράγμα το οποίο μακάρι να διαψευθούμε, αλλά θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στα σχολεία, διότι δεν θα είναι βέβαια και ανέπαφη και τα νοικοκυριά και γενικότερα και ο Δήμος, αλλά το κύριο μέλημά μας και χίλιος πιάτα σε αυτή την προηγουμένη περίπτωση είναι τα σχολεία, για τα οποία δυστυχώς η πολιτεία δεν φρόντισε όσο τα έπρεπε ή όσο τουλάχιστον είχε υποσχεθεί ή όσα χωράνε από τον 38 και τα 2 των νόμων, τον οποίο έγινε η συνέβηση των Δήμων, το Καλλικράτιο νόμο, όπου πλέον είναι ανακόλουθη και ουσιαστικά οι πράξεις της πρέπει να κρίνονται αντισυναρματικές. Το δεδομένο ότι είναι σαφέστατα ότι οποιαδήποτε αρμόδια δεν έχει χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση απορρέει από το Σύνταγμα ότι πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχους φόρους, πράγμα το οποίο δεν το κάνει. Και να μιλήσουμε και με νούμερα, ενώ μέσα στο 2011 η πάσης πίσω στις προηγήσεις προς για κάποιες των τοπικών εξόδων των σχολικών μονάδων ήταν γύρω στις 488.000 ευρώ. Για μέσα στο 2012 το ποσό αυτό περιορίστηκε στο 40%. Ενδεικτικά να συναφέρω, πρόσφατα πήραμε την δεύτερη δόση του 2012 ύψους περίπου 96.000 ευρώ. Έγινε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και για την κατανομή με εισηγήσεις των πρόεδρων εδώ των δύο σχολικών ανθρώπων. Αλλά τα ποσά τα οποία ήρθαν και έγινε η κατανομή είναι τόσα λίγα που εμείς το θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ο στόχος και ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης είναι να γίνει μια ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση την πολιτική την οποία μας το παρόν ασκεί και του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένο να χρηματοδοτεί και να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων. Γιατί δυστυχώς τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούν να θέξουν. Το 2011, ενδεικτικά να σας πω ότι για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η τεχνική, η κατανομή, η τακτική, η μηνιαία του Δήμου του Γερμανού ήταν 691.000 και περιορίστηκε στις 288.000 του τελευταίου εξάμηνου. Που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να ανταποκριθεί στα εφησμένα έξοδα, με εφησμένες τιμές που θα λέω πέρα, μέσα στο 2012, παρόλη τη δυσκολία που αντιμετώπισε, ο Δήμος, γιατί τα χρήματα που είχαν έρθει ήταν μόνο 6.000 τον Μάρτιο, οι πρόεδροι τα ξέρουν και καλύτερα ενδεχομένως, και ευχαριστώ που έχουν έρθει, και αναγκαστήκαμε προκειμένου να στηρίξουμε την δουλειά των σχολείων, χρηματοδοτήσαμε από τον ελάχιστο προϋπολογισμό του Δήμου, από τα τακτικά του Δήμου, με ένα ποσό το οποίο είναι 160.000 περίπου. Τότε είχαμε κάποια αποθέματα, το ταμιακό υπόλοιπο ήταν πλέον δυσχυμένο γιατί είχαμε αποθέματα του 2011 λόγω των υφισμένων κατανομών που είχαμε την περίπτωση του 2011, τα οποία όμως εξαντλήστηκαν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος καλύπτει με τις δυσκολίες τις αγκαστικές δαπάνες και διαχειρίζεται μια καθημερινότητα σε επίπεδα τα οποία δεν μας περιποιούν και ιδιαίτερη τιμή σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και μια άσπρη κίνηση που ενδεχομένως γίνει από πλευρά του Δήμου. Και λέω δηλαδή, αν ο Δήμος αποφασίσει να χρηματοδοτήσει εξαιτίας τα λειτουργικά
ειδικά έξω από το σχολείο του κερί, να καλύψει με ειδικά χρήματα την δαπάνη του τελευταίου έμβασης, αυτό το οποίο κυρίες και κύριοι θα επιτύχουμε θα είναι αυτό το ήταν ο ξαφνικός άνθρωπος του Δήμου, αφετέρου δε η πρόσφερη παράταση στη ζωή των σχολικών μονάδων. Πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον και οι συνεργάτες θα εξήσω το Εθνικό Συμβούλιο, νομίζουμε ότι δεν θα βγάλει το θέμα παρά θα είναι μια πρόσφερη ανάσα, αλλά θα σημάνει το βέβαιο τέλος όλων αυτών οι οποίοι κινούνται γύρω από τον Δήμο με συνέπειες που θα είναι δυσάρεστες και για εσάς. Πριν από κάποιες μέρες μίλησα με το